Επανήλθαμε λοιπόν, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, για την συνέχεια της εκπομπής μας Avena FM από την Κεντρική Μακεδονία, από τους 97 και 7. Λοιπόν, οικονομικές ειδήσεις για θέματα που αφορούν όλους. Λίγο πιο σκούρο, είπε ο Γιάννης στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, θα είναι φέτος το 17 όσον αφορά τα οικονομικά μέτρα που προβλέπονται μέσα από τα μνημόνια και μέσα από τις διαδικασίες της κυβέρνησης, η οποία βέβαια λίγα χρόνια πάμε πίσω, όχι πολλά, 2 χρόνια, έλεγε για πεντοζάλες, για σκίσιμα μνημόνια, για μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών, πολλά πράγματα δεν έλεγε, Γιάννη? Ναι, νομίζαμε ότι θα ζήσουμε σε παχές αγελάδες, αλλά από ό,τι φαίνεται οι αγελάδες είναι πολύ αδύνατες. Και θα συνεχίσουν να δυνατίζουν. Πόσο πια θα μπορείς να κάνεις αφέμαξη αυτό τον έρημο τον λαό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μ' άρεσε το, έτσι, το ξεκίνημα, Γιάννη, όταν είπες ότι θα είναι λίγο πιο σκούρο. Σε ρωτώ εγώ, Γιάννη, θα είναι μαύρο? Θα είναι λίγο πιο σκούρο. Ξέρεις, φίλε Τάσο, θέλω να είμαι λίγο αισιόδοξος. Αν και οι ίδιοι δεν μας δίνουν ελπίδες πολλές αισιοδοξίες. Αλλά πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα αισιόδοξα. Πρέπει. Πρέπει. Έτσι. Γι' αυτό είπα και λίγο πιο σκούρο. Θα μπορούσα να πω πολύ πιο σκούρα, αλλά εν πάση περιπτώσει για να ωραιοποιήσω λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε Γιάννη το 17. Ξεκινάει με νέα μέτρα, με νέα φορολογία. Για πες μας έτσι, τι πρόκειται να γίνει το 17. Αυτοί που θα το νιώσουν πολύ έντονα στο πεζί τους είναι οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες. Μιλάμε για τον για τους στιλοβάτες της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι το 2017 θα επιβαρυνθούν τόσο πολύ που δεν έχουν επιβαρυνθεί. Όσα χρόνια είμαι εγώ τουλάχιστον επαγγελματίας, δεν ξέρω να έχουν επιβαρυνθεί τόσο πολύ. Θυμάμαι κατά διαστήματα επιβαλόταν κάποιος φόρος ή ανέβαινε το ΦΠΑ κατά 1% και λέγαμε, ξεσηκωνόταν ο κόσμος, διαμαρτυρότανε, ανέβαινε λίγο η κλίμακα, πάλι διαμαρτυρότανε, βγαίνανε στους δρόμους. Σήμερα βλέπουμε μια φοροκαταιγίδα η οποία δεν έχει σταματημό και δεν πρόκειται να έχει σταματημό. Και δεν ξεσηκώνεται κανένας. Στοϊκά μου θυμίζει κάποιον ο οποίος περιμένει να πεθάνει, ας πούμε, και λέει, ναι, εγώ, έτσι, σε εισαγωγικά, έτσι, να πεθάνει οικονομικά. Όπως είπε μια κυρία, μια γριούλα, σε κάποιον, πήγε στο μηχάνημα, στο ATM, να σηκώσει 60 ευρώ και λέει, μπράβο, λέει, στην κυβέρνηση, λέει, στον κύριο Τσίπρα, λέει, 60 ευρώ την ημέρα με 30 μέρες είναι 1.800 ευρώ. Και εγώ, παιδάκι μου, παίρνω σύνταξη 360, τώρα θα πάρω 1.800, άρα είμαι καλά. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, νόμιζε ότι κάθε μέρα θα μπορεί να βγάζει... Νόμιζε κάθε μέρα θα βγάζει 60 ευρώ. Ναι. Θα βγάζει 60 ευρώ. Ναι, όποτε πηγαίνει θα βγάζει 60 ευρώ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιάννη... Για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Ναι, εδώ... Το αφορολόγητο. Λες, μισθωτή. Αναφέρεσαι για όλους τους μισθωτούς, ανεξάρτητα δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Ανεξάρτητα δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Η κλίμακα έχει αλλάξει φορολόγησης. Από τα 9.600 έχει κατεβεί στα 8.636 για χωρίς παιδιά. Πιέζουν για 5.000 ακούω, Γιάννη. Και θεωρώ ότι θα το πάνε εκεί. Θα πάνε στα 5.000. Στα 5.000. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Στα 5.000. Και εκτός αυτού αλλάζουν και η παρακράτηση όσον αφορά τις εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων. Θα δουν δηλαδή από το 2000, από την 1η-1η-17, θα δουν μια μείωση στους μισθούς τους από 50 έως 200-250 ευρώ. Αναλόγως σε ποια κλάση και σε ποια βρίσκονται, σε ποια ασφαλιστική κλάση βρίσκονται. Μία μείωση 200-250 ευρώ, αυτό τι, το μήνα? Ναι. Το μήνα?
το μήνα. Από 50 έως 200 ευρώ. Μιλάμε γιατί αλλάζουν οι ασφαλιστικές κλάσεις. Τώρα εντάξει, ο άλλος όταν θα παίρνει 350 ευρώ, 360 ευρώ, δεν θα χάσει 250 ευρώ, θα χάσει, ναι, 10 ευρώ, έτσι. Αναλογικά. Τώρα μιλάμε για κάποιους μισθωτούς του δημοσίου τομέα που παίρνουν 1200, 1300 ευρώ, 1400. Αυτοί θα χάσουν γύρω στα 100-150 ευρώ. Πω, μιλάμε τώρα για... για μεγάλη αφέμαξη. Δεν μιλάω για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή για τους επιτευγματίες που λέμε εμείς. Αυτοί στα 10.000 καθαρά θα τους πάρουν 11. Μάλιστα. Δηλαδή θα πληρώσουν και 1.000 ευρώ από αυτά που δεν έχουν. Ή έχουν, ξέρω εγώ, στο στρώμα. Τι βλέπεις να γίνεται, Γιάννη? Εδώ μιλάμε τώρα πώς θα μπορεί να πληρώσει ο άλλος, πώς θα μπορέσει να ζήσει. Δυστυχώς έχουμε δει τα ληξιπρόθεσμα χρέη να ανεβαίνουν, να μένουν απλήρωτα. Η κυβέρνηση ευελπιστεί από τα 92-93 δισεκατομμύρια ευρώ να εισπράξει 4-5 για να πορευθεί, που λέμε εμείς, να το πω λαϊκά. Δεν την ενδιαφέρει η εισπραξιμότητα, την ενδιαφέρει η επιβολή φόρων, την ενδιαφέρουν τα νούμερα. Τα νούμερα πάνε καλά, τα πρωτογενή πλεονάσματα ανεβαίνουν. Φυσικά και εγώ αν αφήσω πλήρω το ΔΕΗ, ο ΤΕΒΕ, φόρους, κάτι θα μου μείνει στη ζέπη. Αυτό είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Γι' αυτό η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Εγώ δεν θα πανηγύριζα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να φοροδιαφεύγουμε. Ο καθένας να προσπαθεί με τη φοροδιαφυγή και με την φοροαποφυγή να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του. Και ουσιαστικά και καλά κάνει, έτσι. Βεβαίως. Βλέπω εδώ, σε κάποιες σημειώσεις που έχω, Γιάννη, ότι είναι συμφέρον, λέει, πάνω σε αυτό που είπες, ότι καθένας προσπαθεί να φοροδιαφύγει, έτσι. Φοροδιαφύγει. Λοιπόν, και βλέπω εδώ κάπου έγιναν συμφέρουσες οι προσλήψεις με τα μαύρα. Και όχι πλέον να έχεις προσλήψεις κανονικά. Έτσι ακριβώς. Είναι μια κατάσταση, γι' αυτό βλέπεις ότι και οι προσλαμβάνουν άτομα με μειωμένη απασχόληση, η ευέλικτη απασχόληση, να προσληφθούν άτομα με 1-2 ώρες για να γλιτώσουν το 10.000 τα 10.550 που είναι το πρόστιμο. Γιατί αν σε πιάσει να έχεις υπάλληλο χωρίς να τον έχεις ασφαλισμένο καθόλου, θα πληρώσεις 10.550. Εάν τον έχεις ασφαλισμένο έως και μία μέρα το μήνα, θα πληρώσεις 500 ευρώ. Α. Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά. Οπότε. Δηλαδή, αν τον έχεις ασφαλισμένο μία ημέρα. Τώρα αυτά είναι λογιστικά τερτύπια που δεν πρέπει να τα λέμε στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι. Ας πρόσεχε. Όχι, όχι. Ναι. Κοίταξε, Γιάννη, να σου πω κάτι. Είναι χρέος της πολιτείας να ενημερώνει και τα παράθυρα που η ίδια δημιουργεί. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, από τη μία μεριά σου υποχρεώνει να έχεις γνώση των νόμων. Και από την άλλη δεν σε ενημερώνει. Η ίδια δεν το εφαρμόζει. Η ίδια σε θεωρεί και κλέφτη. Μα από τη στιγμή που σου λέει ότι μία μέρα αν τον έχεις ασφαλισμένο, εγώ σου κοστολογώ 500 ευρώ. Καλά χαζός είναι ο άλλος, θα μην τον κρατήσει τον άλλον μία μέρα, πληρώσει 20 ευρώ και γλιτώνει με τα 20 ευρώ, γλιτώνει, βάζει και άλλα 20 ευρώ, ξέρω εγώ, το ένσημό του και γλιτώνει τα, αντί για 1500, γλιτώνει τα υπόλοιπα χρήματα. Ξέρεις, μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι βοηθάμε τον κόσμο να κάνει φοροδιαφύγη. να μην τα λέμε όλα. Δεν έχω πρόβλημα αν θα πάω στο δικαστήριο και πω ότι το κράτος θα πρέπει να με πληρώσει και θα κάνω αγωγή στο κράτος που δεν με πληρώνει γιατί γνωστοποιώ τους νόμους του. Οφείλει το κράτος να με πληρώσει γιατί γνωστοποιώ τους νόμους του. Δεν τους ψήφισα εγώ τους νόμους. Έτσι. Το κράτος. Έτσι. Το αν εγώ λοιπόν ανοίγω τα μάτια του κόσμου, άλλωστε αυτή είναι και η δουλειά μας. Να ανοίγουμε τα μάτια του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ. Τώρα, από τη στιγμή λοιπόν που το κράτος έχει αυτό το νόμο και το έχει για να γλιτώνουν οι επιτίδοι, ας πρόσεχε το κράτος. Έτσι. Συμφωνώ. Το κράτος δημιουργεί τους νόμους και δημιουργεί και τα παραθυράκια. Προσπαθεί μετά εκ των υστέρων να τα κλείσει,
αλλά πάντα δεν τα καταφέρνει. Χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβεις ότι ο άλλος θα πάει στη λογική το να προσλάβει τον άλλον έστω για μια μέρα. Όχι, σίγουρα όχι. 500 και 20, 500 και 20 ευρώ. Αντί για 10-500 που είναι, θα γλιτώσει τα 9.980 ευρώ. Πρέπει να είναι πολύ χαζός ο άλλος, για να δεν το κάνει. Κοίταξε, μιλάμε, έχουμε ξεκινήσει και μιλάμε πολύ για φόρους. Θα μπορούσαν όλα αυτά τα μέτρα να, είχαν, να μην υπήρχαν καν. Θα μπορούσαν. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν υπουργός οικονομικών, θα είχα καταργήσει φορολογικές δηλώσεις. Για να σου πω και κάτι. Δεν θα έκανε κανένας Έλληνας φορολογική δήλωση. Ακούγεται λίγο τρελό, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Ναι. Εάν υπήρχε μήπως, στρατηγική. Αυτό όμως, Γιάννη, γιατί στην Ελλάδα έχουμε και το εξής οξύμορο σχήμα. Έχουμε την Τρόικα. Λοιπόν, όχι μόνο την Τρόικα. Λέει τώρα, διότι αυτό που λες είναι κάπου και σε βάρος το δικό σου. Διότι εσείς από τις φορολογικές δηλώσεις, ξέρω εγώ, παίρνετε 20-30 ευρώ. Έτσι. Συμφωνώ. Λοιπόν, και κατ' επέκταση και το κράτος. Αν ήμουν κράτος, είπα. Ναι. Όχι αν ήμουν λογιστής. Ναι, αλλά ο υπουργός οικονομικών. Βεβαίως. Ναι, αλλά όμως ο υπουργός των οικονομικών ξέρει ότι αν πάνε το δρυμίσιο το κάνει αυτό το πράγμα, θα ορμήξει, ξέρω εγώ, κλάδος των λογιστών ή το ίδιο το κράτος που θα πει, τι λες τώρα. Εδώ έχουμε εμείς 1 εκατομμύριο δηλώσεις, λέω εγώ τώρα. Από το 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, οι λογιστές παίρνουν 5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Από τα 5 εκατομμύρια, εμείς παίρνουν το 20%, ξέρω εγώ, το ΦΠΑ. Άρα, σαν κράτος, χάνουμε 1 εκατομμύριο. Θεωρείς ότι. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να μιλήσω για τον κλάδο το δικό μας. Αυτό είναι μια επιφανειακή προσέγγιση. Μάλιστα. Να το πω έτσι. Αυτό λένε και τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών ή κάποιοι από τα επιμελητήρια τα οικονομικά τα δικά μας. Δεν είναι στα πράγματα όμως. Θα είχα ευχαριστημένους, είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, 70.000 επαγγελματίες λογιστές. Θα είχα όμως ευχαριστημένους 7 εκατομμύρια Έλληνες. 9 πόσοι κάνουν δηλώσεις. 7 εκατομμύρια δηλώσεις φορολογικές, ναι, κάνουμε. Όλους αυτούς θα τους είχα ευχαριστημένους. Δεν θα είχαν αυτό το άγχος της φορολογικής δήλωσης. Σκέψου να βγει ο υπουργός και να πει: παιδιά, τέλος οι δηλώσεις φορολογικές. Δηλαδή, υπάρχει τρόπος, Γιάννη, να φορολογείς τον Έλληνα χωρίς να κάνει φορολογική δήλωση. Να σου πω κάτι. Όλο αυτό ο τζερτζελές που γίνεται στην περίοδο των φορολογικών δηλώσεων γίνεται για 2,5 δισεκατομμύρια. Αν θα καθίσεις και θα κάνεις ανάλυση, οι φορολογικές δηλώσεις γίνονται για 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πεις τώρα ψάχνουμε 100 εκατομμύρια. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένας προγραμματισμός, ούτως ώστε να, με την ανάπτυξη να εξοικονομήσουμε τα 2,5 δισεκατομμύρια και να σταματήσει αυτός ο κόσμος να αγχώνεται με τη φορολογική του δήλωση. Πόσα πλήρωσα, γιατί θα τα πληρώσω αυτά. Εμείς είμαστε, όταν κάνουμε φορολογικές δηλώσεις, είμαστε οι απολογητές του δημοσίου. Βέβαια. Γιατί να πληρώσω τόσα? Μα εγώ τι να σου κάνω? Πέστα στον Υπουργό Οικονομικών. Εμείς απλά εφαρμόζουμε τους νόμους. Πάντως έμεινα έκπληκτος ότι με ένα ένσημο γλιτώνεις 9.800. 9.980, λάθος. Όχι, 10.550. Άμα είναι, είναι κάτω από 25. Λέω, αν θα σε γράψει, ναι. Ενώ τον έχεις με ένα ένσημο, ναι, πληρώνεις τα 500 ευρώ που τα 500 ευρώ. Γι' αυτό και λέω, ας πούμε, γλιτώνεις. Α, ναι. Κατάλαβες. Ναι. Τρώσε να γράψουμε, δεν ήρθε και την ημέρα. Σκασίλος. Σιγά το πράγμα. 500 ευρώ, πάρτε και τελείωσε. Γλιτώνεις 10 χιλιάρικα. 9.980 για την ακρίβεια. Έτσι ακριβώς. Α, έκανες την πράξη. Έκανα την πράξη. Ναι, γιατί εγώ. Ναι, 20 ευρώ το ένσημο και 500 ευρώ που πληρώνεις το πρόστιμο, 520. Έτσι, από τα 10.500 είναι 9.980. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, γλιτώνεις 9.980. Άρα λοιπόν, φίλοι και φίλες επαγγελματίες, τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με ένσημο. Και γλιτώνετε τα υπόλοιπα και δεν έχετε άγχος, μην έρθει η επιθεώρηση εργασίας και όλοι αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Λοιπόν, τι επιχείρηση μπορώ να κάνω για να πληρώνω λιγότερους φόρους? Επειδή έχουν γίνει μελέτες επιμελετών και μας ρωτάει ο κόσμος τι με συμφέρει να κάνω, να έχω ατομική επιχείρηση, να έχω μικρόν έψιλον, να έχω μια εταιρεία ετερόρυθμη, μια ΙΚΕ, μια ΑΕ. Εξαρτάται. Θα πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό και εξαρτάται πάντα από τα καθαρά κέρδη που προσδοκάς να έχεις. Εάν έχεις, τουλάχιστον να μιλήσουμε εδώ για την περιοχή μας, μέχρι 40-50 χιλιάδες ευρώ, συμφέρει να έχεις μια ατομική επιχείρηση, σου παίρνουν λιγότερα χρήματα. Υπάρχει διαφορά και αν υπάρχει αυτός ο όρος ατομική και προσωπική επιχείρηση? Όχι, είναι η ατομική επιχείρηση και η προσωπική εταιρεία. Α, και προσωπική εταιρεία, ναι, μάλιστα. Από εκεί και πάνω
Είναι διαφορετική η κλίμακες αυτή. Η κλίμακες είναι διαφορετική. Δηλαδή η ατομική επιχείρηση φορολογείται μέχρι τις 20.000 ευρώ με 22%. Από τα 20.001 μέχρι τις 30.000 με 29%. Και από εκεί πάνω ανεβαίνει από 30.000 μέχρι 40 πάει 37. Δηλαδή, Γιάννη, αυτός που έχει 40.000, ας πούμε, φορολογείται με το 37%. Με 37%. Με 37%. Εάν είναι με 37%, δηλαδή 3, 4, 12, περίπου 15.000 από τα 40. Περίπου, ναι. Δηλαδή αυτός θα μείνει, από τα 40 θα μείνει με 25. Εάν έχεις προσωπική εταιρεία 30.000, αυτοί φορολογούνται με 29%. Οι προσωπικές εταιρείες, η ΩΜΕ και οι εταιρεόρυθμες εταιρείες φορολογούνται με 29% ανεξαρτήτως τζίρου. Από εκεί και πάνω όμως έχουμε τις εισφορές. Γι' αυτό σου λέω ότι μιλάμε για την 1η-1η του 2017, διότι στο πρώτο εξάμεινο του 2017 οι εισφορές που θα πληρώσουν οι επιχειρηματίες με ατομική επιχείρηση θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του 2015. Μάλιστα. Επειδή δεν έχει γίνει η καθάριση του 2016, γιατί λέει ο νόμος ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα πληρώνεις με τα εισοδήματα της προηγούμενης χρονιάς. Θεωρώ ότι το πρώτο εξάμεινο του 2017 θα είναι μεγάλη επιβάρυνση. Το δεύτερο εξάμεινο του 2017, επειδή κάποιοι επαγγελματίες σίγουρα θα διαφύγαν, είναι αυτό που λέγανε, δεν κόβαν αποδείξεις για να παρουσιάσουν μικρά κέρδη, πιστεύω ότι το δεύτερο εξάμεινο του 2017 οι εισφορές τους θα είναι χαμηλότερες. Όχι όλοι, έτσι. Αυτοί που μπορούν να φοροδιαφύγουν. Αυτοί που δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, δυστυχώς θα έχουν μια πολύ σημαντική επιβάρυνση. Για έναν Γιάννη που έχει εισοδήματα μέχρι 12-15.000. Τι θα πληρώνει αυτός στο ΤΕΒΕ? Αυτός θα πληρώσει 26,95%. Α, 10.000 μέχρι 15.000 θα πληρώνει ό,τι πληρώνει. Κάτω των 10.000. Με μια μικρή ελάφρυνση. Κάτω των 10.000. Θα έχει, στην τρίτη κατηγορία νομίζω θα πηγαίνουν αυτοί. Θα έχουν μια μικρή ελάφρυνση. Γιατί το ΤΕΒΕ είχε βγάλει ένα πρόγραμμα ότι μπορείς, εφόσον δεν οφείλεις ή αν έχεις ρυθμίσει τις εισφορές σου, θα μπορείς να κατέβεις δύο κλίμακες. Δηλαδή αυτή θα είναι στην τρίτη κλίμακα, θα είναι στη βάση. Από εκεί και πάνω όμως, από τις 15, από τις 19.000, 20.000 και πάνω, εκεί θα έχουμε σοβαρό θέμα. Αυτά είναι στα καθαρά εισοδήματα? Στα καθαρά, ναι. Στα καθαρά, ναι. Όχι στα μεικτά εισοδήματα? Όχι, όχι. Μάλιστα. Στα καθαρά. Και πόσο είναι, αν έχεις πρόχειρα τώρα, το κατώτερο που μπορεί να πληρώνει κάποιος στο ΤΕΒΕ? Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι καλά, αλλά αν θυμάμαι καλά πρέπει να γίνει στα 174 ευρώ το μήνα. Το μήνα, μάλιστα. 345, 380, 300, δεν τα θυμάμαι ακριβώς. Περίπου, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, σίγουρα είναι μια σημαντική ελάφρυση για έναν, δηλαδή, ο οποίος πλήρωνε, ξέρω, 300 το μήνα και τώρα θα πάει στα 170. Το κακό θα είναι να μην φορολογηθείς με βάση τα τεκμήρια. Να μην υπολογίζονται και τα τεκμήρια. Μάλιστα. Εκεί θα έχουμε θεματάκι. Εκεί θα υπάρχει θέμα. Θα υπάρχει θέμα. Καλά, τώρα σίγουρα δεν είναι δυνατόν αυτοί να τα. Κοίταξε, αυτοί έχουν όλα τα δεδομένα μπροστά τους. Βέβαια. Και αναλόγως, όπως μας βολεύει, γυρνάμε και το φούρνο που λέει. Και πάει, ναι, ναι, πάει, ας πούμε έτσι. Ανάλογα πώς θέλουν αυτοί να το πάνε για να έχουν τα έσοδά τους να μεγαλώσουν και σε καμιά περίπτωση να μικρύνουν. Έτσι. Το θέμα είναι ότι πάλι θα ευημερήσουν οι αριθμοί, αυτό που λέγαμε. Θα ευημερήσουν τι θα εισπράξεις, ούκ αναλάζεις παρά του μη έχοντος. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πώς μπορούμε να βγάλουμε λεφτά από το σπίτι μας? Λοιπόν, από το σπίτι μας μπορούμε να βγάλουμε χρήματα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να βγάλουμε χρήματα. Ένας τρόπος από όλους είναι να γίνουμε coach, από το σπίτι, να coachάρουμε επιχειρήσεις μέσω ίντερνετ. Μπορούμε να γίνουμε managers από το σπίτι. Μπορούμε να κάνουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Μπορούμε να γίνουμε αντιπρόσωποι εταιριών του εξωτερικού και να παίρνουμε προμήθεια με τις πωλήσεις μας. Να κάνουμε ένα site στο σπίτι δικό μας, να γίνουμε αντιπρόσωποι τους και αναλόγως με τις παραγγελίες που θα μας κλείνουν, να παίρνουμε και την προμήθειά μας.
Αυτό που τελευταία έχει πολύ μεγάλη πέραση είναι το μανατζάρισμα των επιχειρήσεων εξ αποστάσεως. Δηλαδή έχω εγώ μια επιχείρηση, βρίσκω μέσα από το ίντερνετ κάποιους ανθρώπους ειδικευμένους που θα μπορούσαν να μου αυξήσουν τις πωλήσεις. Θα μπορούσαν να μου πούνε ποια μέτρα, πώς θα ελιχθώ για να ανεβάσω ή να μου βρουν αγορές ή να μου βρουν να δημιουργήσουν ένα προϊόν κάπως διαφορετικό από αυτό που παράγω. Δηλαδή υπάρχουν αυτός ο τρόπος για να οικονομήσουμε χρήματα. Ψάχνει ο Έλληνας να βρει τρόπους για να βγάλει λεφτά. Ναι, έτσι. Η ελληνική ερώτηση του ενός εκατομμύριου, έτσι. Η ελληνική ερώτηση. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Για να βγάλω λεφτά. Για να μπορέσω να βγάλω χρήματα. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Εγώ στέκομαι σε αυτά που λες, επειδή και ο χρόνος πλέον κλείνει για την πρώτη μας εκπομπή. Στέκομαι σε αυτά που λες ότι προοπτική υπάρχει. Το δυστύχημα σε εμάς είναι ότι δεν θέλουν κάποιοι να τη δουν και να την υλοποιήσουν. Κρατώ αυτό που είπες ότι μπορούν στους Δήμους και φυσικά κατ' επέκταση στο κράτος να συνυπάρξουν ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους και με το κράτος για να δημιουργήσουν επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι κερδοφόρες, οι οποίες θα δώσουν δουλειές και ελπίδα στον τόπο. Δεν θα ήθελα να αναφέρω Δήμους συγκεκριμένους. Θα ήθελα να αναφέρω το Δήμο Αλεξάνδρειας σαν να έρθει η ώρα που να μπορέσω να αναφέρω το Δήμο Αλεξάνδρειας σαν πρότυπο Δήμο. Γιατί έχω Δήμους, είχα παλιά ασχοληθεί με κάποιους Δήμους στην ελληνική επικράτεια, οι οποίοι είναι σήμερα Δήμοι πρότυπο. Να σου πω έτσι, χωρίς να αναφέρω όνομα, κάποια στιγμή ίσως θα το αναφέρουμε. Υπήρχε Δήμος, ο οποίος, η κοινότητα να το πω έτσι, ο οποίος είχε 100 κατοίκους και έβαινε μειούμενος. Σήμερα έχει 1500 κατοίκους με δικό του σχολείο, με ανεμογεννήτριες, με άσφαλτο που θα τον ζήλευε και η Εγνατία Οδός, με κατακεφαλήν εισόδημα 1500 ευρώ το μήνα. Θα αφήσουμε λίγο τον κόσμο να σκεφτεί ότι υπάρχουν. Ναι. Μιλάμε για 100 σπίτια. Στην επόμενη εκπομπή θα μας πεις ποιο είναι αυτό το χωριό. Θα σας πω, ναι. Έτσι, να το αφήσουμε έτσι τώρα να δημιουργηθεί αυτή έτσι η απορία, γιατί πράγματι και τώρα που το ακούω, ναι, και λέω μα είναι δυνατόν. Και πιστεύω απόλυτα αυτό που λες, απλά το είναι δυνατόν απευθύνεται και κατευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι μας διοικούν. Δηλαδή δεν το βλέπουν. Να προσθέσω κάτι. Ναι. Όλα αυτά με τρεις ανθρώπους. Με τρεις ανθρώπους. Με τρεις. Τώρα, αυτοί που μας ακούν τώρα να μην βγουν οι άνθρωποι από τα ρούχα τους. Με τρεις ανθρώπους. Με τρεις ανθρώπους κατάφερε ο άλλος ένα χωριό 100 κατοίκων, το κάνει 1500 και με 1500 μηνιαίο εισόδημα ο καθένας. Δεν πληρώνει κανένας ΔΕΗ. Δεν πληρώνει κανένας ΔΕΗ. Ο γιατρός πληρώνεται από τον Δήμο. Και ο γιατρός δεν είναι Δήμος, είναι κοινότητα, γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί. Είναι πολύ ψηλά σε ένα βουνό. Μάλιστα. Δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο Δήμο, σε κάποιο γιατί δήμο, είναι μακριά. Είναι πολύ μακριά. Και είναι αυτόνομη κοινότητα. Ναι. Αυτόνομη κοινότητα. Και έχει και τουρισμό. Μου φαίνεται θα τα μαζέψουμε να πάμε σε αυτό το χωριό. Δεν γίνεται. Θα έπρεπε να πάμε. Βέβαια. Θα κάνουμε. Βεβαίως. Απλά σε αυτό το χωριό πρέπει να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Και να γυρίσουμε για να τα δημοσιεύσουμε και εντός των εισαγωγικών να τα τρέψουμε στις μούρες έτσι αυτών που μας κυβερνούν. Αν υπάρχει θέληση. Ναι. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα ένα χωριό μέσα στο βουνό να έχει δημιουργήσει τέτοιες υποδομές και τέτοια προοπτική ανάπτυξης και ανάπτυξη. Να προσθέσω κι άλλο. Βιολογική καλλιέργεια, βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία. Μπαίνει στο χωριό μέσα και δεν έχει καμία οσμή. Δεν μυρίζει κάτι. Δεν μυρίζει κάτι. Τίποτα απολύτως. Βλέπεις τα ζωάκια και κυκλοφορούν στον δρόμο μόνα τους. Ελεύθερα.
Είναι φοβερό αυτό, φοβερά αυτά που μας λες, Γιάννη. Δηλαδή, και είναι εδώ στην Ελλάδα. Και είναι εδώ στην Ελλάδα. Πολύ κοντά μας. Δηλαδή, εντάξει, 2,5 ώρες είναι το αυτοκίνητο. Εντάξει, κοντά είναι. 2 ώρες τι είναι, δεν το συζητάμε. Έτσι. Και είναι 2 ώρες δίπλα από εμάς. Είναι πρότυπο, είναι πρότυπο, πρότυπο κοινότητας. Κατά με. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν και άλλα χωριά, έτσι, και άλλες κοινότητες. Αλλά εγώ τουλάχιστον αυτή την εμπειρία έχω, γιατί συνεργάστηκα με αυτούς. Κάποτε, με τους ανθρώπους. Δεν φαντάζομαι οι του νομού, οι άρχοντες, να το γνωρίζουν και να μην έχουν πάει. Θεωρώ ότι δεν έχουν πάει. Δεν έχουν πάει. Ναι. Το γνωρίζουν, λες. Ίσως από κάποια ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση. Γιατί εάν το γνωρίζουν και δεν έχουν πάει, να μην πω. Θα μπορούσαν να πάνε να πάρουν την τεχνογνωσία. Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό σου μίλησε προηγουμένως ότι η Αλεξάνδρεια έχει προοπτικές. Μπορεί να φέρει και τουρισμό στην Αλεξάνδρεια. Εάν η Αλεξάνδρεια έχει προοπτικές, τότε η Βέρεια και η Νάουσα. Δεν το συζητάμε. Ε. Δεν έχω ζήσει τη Βέρεια. Την Βέρεια την έχω ζήσει σαν φαντάρος όταν ήμασταν εκεί. Ναι. Όπως και εγώ και εσύ. Λοιπόν. Μα ξέρουμε όμως ότι έχει. Σίγουρα. Δεν το συζητάμε για τη Βέρεια. Άπειρα μνημεία. Άπειρα. Έτσι. Και η Νάουσα. Και η Νάουσα. Αλλά και ακόμα και η Αλεξάνδρεια. Δηλαδή... Και άπειρες τοποθεσίες. Έχουν το Σέλ, έχουν 3-5 πηγάδια, έχουν το φράγμα του Αλιάκμουνα, έχουν την Αραπίτσα, έχουν δηλαδή. Και τη Βέρεια και την Άουσα την πρίκησε και η φύση με δυνατότητες τουρισμού, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Όταν δηλαδή λες ότι η Αλεξάνδρεια έχει δυνατότητες, πόσο μάλλον. Η Βέρεια και η Άουσα. Η Βέρεια και η Άουσα που είναι πρικισμένες από την ίδια τη φύση. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για σήμερα. Πολλά έχουμε να πούμε, τα οποία βέβαια τις επόμενες εκπομπές και μέρες θα τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε, θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Επίσης, κρατώ, Γιάννη, ότι δεν θυμάσαι καμία χρονιά σαν επαγγελματίας που είσαι να έχει επιβαρυνθεί ο κόσμος τόσο όσο αυτά τα τελευταία χρόνια. Από το 1989 που είμαι επαγγελματίας δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμως ότι από το όταν άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο ότι πάντα λέγανε οι πολιτικοί μας να σφίξουμε το ζωνάρι. Αυτό το ζωνάρι από το 1970, ξέρω, 1974-1975 δεν θυμάμαι. Σφίξτε το ζωνάρι, σφίξτε το ζωνάρι. Αυτό το ζωνάρι πια έχει φτάσει στο τέλος, δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή. Το θυμάσαι και εσύ, πιστεύω. Ναι, βέβαια. Ξεκίνησε. Και όλοι παίρνανε καμένη γη, έτσι. Ναι, πάντα. Πάντα. Πάντα βρίσκανε τους προηγούμενους καμένη γη. Έτσι. Και παραδίδανε πράσινο λιβάδι. Ναι. Αλλά αυτός που το έπαιρνε ήταν καμένο. Και όλος. Ναι. Έτσι ακριβώς. Αυτός που το παρέδιδε έλεγε ότι είναι πράσινο το λιβάδι. Αυτός παραλάμβανε... που παραλάμβανε έλεγε ότι είναι καμένη γη. Μα τώρα χρωματοψία μάλλον πρέπει να είναι. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Να σε ευχαριστήσω κι εγώ από τη δική μου τη μεριά. Λοιπόν, εμείς σε ευχαριστούμε. Χαρά μας που σε έχουμε εδώ στο στούντιο. Χαρά μας που από σήμερα και επίσημα είσαι συνεργάτης των εκπομπών μας. Να ευχαριστήσουμε και όλο τον κόσμο μας άκουσε, μας παρακολούθησε. Να ανανεώσουμε.